σε κάτι που άλλοι δεν μπορούν να συντονίσουν και ίσως αυτό είναι η έπνευση, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος με μεγάλη μνήμη, έχει μετρηθεί η μνήμη του, με μεγάλη ευφυΐα, ο οποίος έχει γράψει και πάρα πολλά βιβλία. Κύριε Γυρόπουλε, συγγνώμη για την εισαγωγή αυτή, αλλά έπρεπε να προειδιάσουμε τους τηλεθεατές μας με ποιον θα μιλήσουμε σήμερα και τι θα πούμε. Όχι, πολύ καλά κάνατε, δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Ναι. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Είπατε κάτι για τον αριθμό π, ότι έχει πάρα πολλά ψηφία. Έπρεπε να πείτε ότι έχει άπειρα. Άπειρα. Άπειρα δεκαδικά ψηφία. Ναι. Τα οποία είναι μη περιοδικά. Γιατί ο αριθμός αυτός είναι, είναι υπερβατικός, δηλαδή δεν έχει περιοδικότητα στα δεκαδικά του ψηφία, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τον γνωρίζουμε όλον αυτόν τον αριθμό, παρά μόνο ο Θεός μπορεί να γνωρίζει όλο αυτόν τον αριθμό. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Όπως και κάθε άρρητο αριθμό. Α, εσείς παραδέχετε ύπαρξη Θεού. Παραδέχεστε. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό λάθος που το κάνουν ακόμη και οι θεολόγοι. Δεν πρέπει να ομιλούμε περί υπάρξεως του Θεού. Είναι λάθος να λέμε ότι ο Θεός υπάρχει. Γιατί όταν πούμε ότι ο Θεός υπάρχει, για να εξηγήσουμε ακριβώς τι εννοούμε, για να μην μας ανακηρύξουν και αιρετικούς. Κάποτε βεβαίως είχαν πει και το Γαλιλαίο αιρετικό, αλλά στην πραγματικότητα. Όταν έφυγε, αφού έβαλε την υπογραφή αυτή που του ζητήσανε, είπε και όμως κινείται. Mm. Και η Καθολική Εκκλησία μετά από αιώνες. Το αναγνώρισε. Το αναγνώρισε το λάθος της. Yeah. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Δηλαδή, ωραία αυτό που το διευκρινίζουμε. Η θρησκεία δεν πρέπει να στρέφεται εναντίον δηλαδή της επιστήμης και της αλήθειας. Mm. Πρέπει και οι δύο αυτοί τομείς να συμβαδίζουν. Αλλιώς γίνεται ένα τραγικό λάθος και στη φιλοσοφία και στην επιστήμη και στην κοσμολογία και παντού. Εδώ πρέπει να πούμε λοιπόν ότι. Πρέπει να προσέχουμε όταν ομιλούμε περί του Θεού και να μην λέμε υπάρχει Θεός, αλλά να λέμε άρχει ο Θεός. Άρχει ο Θεός. Απαγορεύεται να λέμε υπάρχει ο Θεός. Απριόρι υπάρχει. Διότι λέμε ότι είναι υπό την αρχή όταν πούμε υπάρχει. Α. Αν όμως ο Θεός είναι υπό την αρχή. Ήδη κάναμε τότε το πρώτο. Θα είναι κτίσμα. Το πρώτο λεξάριθμο. Θα είναι κτίσμα. Υπό την αρχή. Ετυμολογία της λέξης. Άρα δεν θα είναι Θεός. Απαγορεύεται λοιπόν να λέμε υπάρχει. Άρα άρχει ο Θεός. Αυτός που νομίζει ότι είναι άθεος και λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει, δεν γνωρίζει ότι αυτό που λέει είναι σωστό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Πρέπει να λέμε άρχει ο Θεός. Ο Θεός δηλαδή, είναι. Δηλαδή, τώρα. Τι εννοεί το όταν λέτε δεν γνωρίζει ότι παραδέχεται το Θεό όταν λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Όταν λέει δεν υπάρχει Θεός, αυτό που λέει δεν είναι λάθος. Διότι ο Θεός δεν είναι υπό την αρχή. Αν έλεγε δεν άρχει Θεός, θα ήταν λάθος. Καταλάβετε τι λέω. Κατάλαβα. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό να νομίζει ότι ναι. Είναι άθεος και ότι αυτό που λέει τον καλύπτει, ενώ δεν τον καλύπτει, ενώ αυτό που λέει είναι σωστό. Ήδη είναι η πρώτη υπέρβαση της συζήτησή μας που διευκρίνησε ορισμένα θέματα. Προτού μπούμε έτσι να κάνουμε μια εισαγωγή, εδώ μιλάτε σε ένα σημείο και θέλω να το